Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Φίλες, φίλοι, κοντά σας και αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια μαρτυρία πως ο Ιησούς Χριστός επισκέπτεται κάθε άνθρωπο, πως ο Ιησούς Χριστός αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου, πως μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πλησιάσει τον Ιησού Χριστό και να αισθανθεί μέσα στη ζωή του όλα αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει μόνο ο Ιησούς Χριστός και να απολαύσει και τη ζωή την αιώνια από αυτή τη ζωή. Αυτό το βράδυ έχουμε επισκεφτεί το Διονύση και τη Σάσα. Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα Σάσα. Καλησπέρα. Θα ακούσουμε και τη δική σας μαρτυρία, πως και εσείς σε αυτή τη ζωή τα βιώματά σας, πως περπατήσατε, τι νιώσατε και τι αισθανθήκατε όταν πλησιάσατε τον Ιησού Χριστό και τι άλλαξε μέσα στη ζωή σας. Γιατί τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του κάθε ανθρώπου και τις ανατροπές και τη δυνατότητα του ανθρώπου να ξεκινήσει μια νέα ζωή, τη δίνει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και αυτή η νέα ζωή ξεκινάει από αυτή τη ζωή και θα την απολαύσουμε μέχρι το τέλος, αιώνια. Δόξα στο όνομά του. Με τη χάρη του Κυρίου θέλουμε και εμείς αυτή τη βραδιά να ομολογήσουμε τον Κύριο για αυτό το οποίο μας έχει κάνει στη ζωή μας, τη χάρη του. Αδερφέ, εγώ γεννήθηκα το 1969 μέσα σε πιστή ευαγγελική οικογένεια. Οι γονείς μου και οι δύο ήταν πιστοί. Είμαι το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Η αδερφή μου είναι κατά μεγαλύτερη μου κατά 7 χρόνια. Σε ηλικία 6 μηνών ανακοινώσαν στους γονείς μου ότι πάσχω από μεσογειακή αναιμία. Ενώ το πρώτο τους παιδί είναι απολύτως υγιής. Εκεί θυμάμαι τα πρώτα μου παιδικά χρόνια, οι πρώτες μου αναμνήσεις να έρχονται μέσα στο νοσοκομείο μαζί με τη μητέρα μου, η οποία ήταν πάντα μαζί μου. Τα παιδικά αυτά χρόνια καθόμασταν γύρω στις 3 με 4 μέρες μέσα στο νοσοκομείο ώστε να γίνει η διαδικασία της μετάγγισης. Εκεί οι πρώτες μου σκέψεις, οι πρώτες μου, έτσι, αυτό που θυμάμαι, θυμάμαι τη μητέρα μου δίπλα στο κρεβάτι, να ανοίγει την Αγία της Γραφή, να μου διαβάζει μέσα από το Λόγο του Κυρίου, να προσεύχεται και όταν της δινόταν η ευκαιρία να μιλάει και στις άλλες οικογένειες για το τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας και να μοιράζει την Αγία Γραφή. Αυτό πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή έτσι ευλογία που ο Κύριος μας ευλόγησε, ας πούμε, και μπορέσαμε και μιλάγαμε και σε άλλους ασθενείς και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη να ακούσουν αυτά τα λόγια. Έτσι θυμάμαι την παιδική μου ηλικία, σχολείο, εκκλησία, νοσοκομείο. Η μητέρα μου φυσικά ήταν στα πολύ, έτσι με βοήθησε πάρα πολύ στην παιδική μου ηλικία και μέσα από την εκκλησία και τα λόγια του Θεού να μπορεί να μας τα μάθει και προχώρησα προς την εφηβική μου ηλικία όπου μεγαλωμένος μέσα στην εκκλησία και στα πράγματα του Θεού με τις κατασκηνώσεις, τις παιδικές χριστιανικές κατασκηνώσεις. Αυτή ήταν μία ήρεμη παιδική ηλικία. Η εφηβική μου μετά ηλικία, λίγο αδερφέ, αρχίζει και αλλάζει. Στην ηλικία των 16 αρχίζει λίγο η επανάσταση. Ο κάθε έφηβος, όταν φτάνει σε αυτήν την ηλικία, αρχίζει λίγο και επαναστατεί. Εκεί αρχίζω λίγο και ξεφεύγω. Απομακρύνομαι λίγο από τον Θεό. Και αρχίζω και συμβαδίζω σε δύο παράλληλους κόσμους. Στον κόσμο της αμαρτίας και στον κόσμο με τις εκκλησίες, πήγαινα και στην εκκλησία. Με τη χάρη του Κυρίου όμως οι προσευχές της μητέρας μου, του πατέρα μου και πιστεύω ότι ο Κύριος ήταν πάντα μαζί μου, δεν με άφησε να πάθω κάτι κακό, κάτι να με
πειράξει ο διάβολος και ο σατανάς. Μετά φτάνοντας στην ηλικία περίπου τα έτσι, 17-18 και όταν πήγαινα ακόμα σχολείο, γνωρίζω μία κοπέλα μέσα από το σχολείο εκεί και κάνουμε την πρώτη μας σχέση. Στην πρώτη έτσι εβδομάδα που γνωριστήκαμε, δεν είχα μιλήσει εγώ καθόλου στην κοπέλα αυτή ότι εγώ πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Το ίδιο και η κοπέλα εκείνη δεν είχε πει ότι πραγματικά ήταν κοπέλα που πήγαινε και αυτή στην εκκλησία και είναι η σύζυγός μου, η Σάσα. Δεν είχαμε μιλήσει καθόλου, δεν είχαμε πει ο ένας κάτι στον άλλον. Οπότε θυμάμαι ήταν περίοδο του Πάσχα και υπήρχε Πασχαλινό Χριστιανικό Συνέδριο. Εκεί συναντηθήκαμε τυχαία, γιατί πηγαίνοντας εγώ στο συνέδριο, το χριστιανικό, στο Σούνιο, είχε πάει και η Σάσα στο χριστιανικό συνέδριο, χωρίς να πούμε ένα στον άλλον ότι θα πάμε. Εκεί όταν συναντηθήκαμε, έτσι, μείναμε έκπληκτοι. Εσύ εδώ, πώς. Και αυτό ήταν μία αφορμή να η σχέση μας να γίνει πιο ισχυρή και πιο σταθερή. Και ο ένας να θέλει πιο πολύ τον άλλον, γιατί και οι δύο ξέραμε τι καταστάσεις θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Φυσικά όμως η σχέση αυτή προχωρούσε έτσι, πέρναγε αρκετός καιρός. Θέλαμε να την επισημοποιήσουμε και να προχωρήσουμε ας πούμε, και σε κάτι πιο επίσημο. Δυστυχώς όμως λόγω της ασθένειάς μου, οι γονείς της δεν θέλαν αυτή τη σχέση, αυτό το γάμο. Εκεί, αδερφέ, ζητάγαμε από τον Κύριο να μας αποκαλύψει και να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα συμβαδίσουμε, πώς θα πορευτούμε. Δεν θέλαμε να πάμε ενάντια στους γονείς και να μην κάνουμε το θέλημά τους, αλλά και εμείς βλέπαμε έτσι την αγάπη μας και ότι δεν μπορούσε ο ένας να αποχωριστεί τον άλλον. Βάλαμε έτοιμα στον Κύριο, προσευχηθήκαμε. Είχε ζεσταθεί έτσι πιο πολύ η καρδιά μας και πηγαίναμε εκκλησία. Είχαμε πάλι επιστρέψει στον οίκο του Κυρίου. Προσευχόμασταν σε κοινωνίες με τους αδερφούς και αυτά, αλλά φυσικά αυτό το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο. Δεν μπορούσαμε ούτε και να χωρίσουμε, αλλά ούτε και να αργωνιαστούμε. Γιατί ο λόγος ήταν η ασθένειά μου, το οποίο όλοι λέγανε ότι μην προχωρήσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν απογορευτικό. Φυσικά όμως η χάρη του Κυρίου και τα σχέδια του Κυρίου δεν τα γνωρίζουμε εμείς, παρά μόνο ο Κύριος. Με τη χάρη του Κυρίου αφού βάλαμε το αίτημα αυτό και περιμέναμε, πέρασε αρκετό διάστημα, δεν υπήρχε απάντηση, απογοητευτήκαμε. Είχαμε φτάσει σε ένα πλήρη αδιέξοδο, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Η τελική μας απόφαση μετά από καιρό ήταν ότι δεν γίνεται, ο Κύριος δεν μας απαντάει. Άρα πρέπει να χωρίσουμε. Αφού το είχαμε προγραμματίσει αυτό και το είχαμε σκεφτεί, το είχαμε συζητήσει, είχαμε πάρει τις αποφάσεις μας ότι τέλος, θα χωρίσουμε. Εκείνη τη στιγμή όμως ο Κύριος απάντησε. Και ο Κύριος απάντησε με ένα θαυμαστό τρόπο. Ένα βράδυ έδειξε ένα ενύπνιο στην πεθερά μου. Το επόμενο πρωινό, αφού ξυπνάει η Σάσα για να κατέβει και να φάει πρωινό με την οικογένειά της, της ανακοινώνει ότι την Κυριακή, η μητέρα της ανακοινώνει την Κυριακή, φώναξε τον Διονύση στο σπίτι. Πρέπει να το γνωρίσω.
Εκεί, αδερφέ, είχε έρθει ο Θεός και είχε δώσει την απάντηση. Έχει τη δική του ώρα, έχει το δικό του χρόνο και τη δική του στιγμή. Αμήν. Και πιστεύω Αμήν, ότι το έχουμε δει και πολλές φορές και σε διάφορες καταστάσεις. Ο Θεός προετοιμάζει κάθε περίπτωση, κάθε κατάσταση και ετοιμάζει την ώρα τη δική του που θα επισκεφθεί. Ετοιμάζει τις καρδιές, ετοιμάζει τα θέλω του ανθρώπου. Αμήν, να μην υπάρχουν εμπόδια, τα παραμερίζει με μεγάλη υπομονή. Και εκεί παίρνουμε και μαθήματα υπομονής. Μέσα από αυτές τις δοκιμασίες μαθαίνουμε κι εμείς λίγο να υπομένουμε. Πρέπει να μάθουμε πιο πολύ, αλλά μαθαίνουμε κάτι. Πραγματικά. Λοιπόν, οπότε την επόμενη Κυριακή μου το ανακοινώνει. Εγώ αμέσως στο μυαλό μου πήγε κάτι στο πονηρό. Λέω, δεν μπορεί. Κάτι έχεις καρώσει τώρα. Δεν μπορεί έτσι στα καλά καθούμενα εκεί που δεν θέλανε καθόλου αυτή τη σχέση την Κυριακή να πάω στο σπίτι τους. Είναι κάτι αμέσως, ξέρετε, ο νους του ανθρώπου αρχίζει και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο Κύριος είχε απαντήσει. Τελικά, και ενώ περίμενες να απαντήσει ο Κύριος. Ενώ περίμενα, αλλά δεν το πίστευα όμως. Ναι, δεν το πίστευα. Γιατί ίσως περίμενα κάποια διαφορετική απάντηση, περίμενα κάπως διαφορετικά, δεν ξέρω πώς το είχα φανταστεί. Και αυτό είναι αλήθεια που λες, γιατί πολλές φορές πλάθουμε με τη φαντασία μας πώς ο Θεός θα ενεργήσει. Αλλά λέει, οι βουλές μου δεν είναι οι βουλές σας. Πραγματικά. Και πρέπει να μάθουμε να γίνουν οι βουλές οι δικές μας, όπως θέλει ο Κύριος. Πραγματικά. Αμήν, αμήν. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε την Κυριακή που μας έρχεται, γνωριζόμαστε, επισημοποιούμε τη σχέση μας και πάμε προς το γάμο. Εκεί παντρευόμαστε στην Εκκλησία του Χολαργού. Ο Κύριος μας χαρίζει 2 παιδιά. Αυτή τη στιγμή η κόρη μου η Όλγα είναι 17 χρονών και η Δήμητρα είναι 10 χρονών. Θα τις γνωρίσουμε στο τέλος. Αμήν. Θα τις γνωρίσετε στο τέλος. Παντρευτήκαμε, έγινε ο γάμος στην Εκκλησία του Χολαργού. Ο Κύριος μας ευλόγησε, μας χάρισε 2 πολύ όμορφα παιδιά. Και προχωρούσαμε στα βήματα του Κυρίου. Σιγά σιγά όμως, αδερφέ, ήρθε η δεύτερη πτώση μας. Δεν απομακρυνθήκαμε, αλλά ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να μας κερδίζει. Πηγαίναμε στην εκκλησία, πηγαίναμε και έξω. Στα μπουζούκια. Πηγαίναμε στις κοινωνίες με τον αδερφόν. Γυρνάγαμε από εδώ και από εκεί σε όλη την νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Αυτό έγινε σιγά σιγά και χωρίς να το καταλάβουμε. Δηλαδή, σιγά σιγά ο πονηρός μας τα έφερνε τόσο όμορφα και τόσο γλυκά που δεν υπήρχε η άμεση αντίδραση να πούμε «Α, αυτό το κάνουμε». Αλλά γινόντουσαν όλα τόσο όμορφα και τόσο γλυκά που σιγά 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 αρχίσαμε και απομακρυνόμασταν, αρχίσαμε και κάναμε τα δικά μας πράγματα. Ώσπου και εκεί περάσανε κάποια χρόνια. Φυσικά όμως αυτό που ήθελα να τονίσω, αδερφέ, ότι οι προσευχές της Εκκλησίας για τα παιδιά που ήδη είναι λίγο αποστατημένα, να το πω έτσι, είναι πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικές γιατί πιστεύω ότι ο Θεός φροντίζει και φυλάει τα παιδιά αυτά. Έτσι λοιπόν έκανε και με εμάς. Μας φρόντισε, μας φύλαξε. Ήταν πάντα μαζί μου εγώ τον έβλεπα σε καθημερινή βάση να είναι μαζί μου ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γιατί στις δυσκολίες όλες αυτές του νοσοκομείου που αντιμετωπίζω κάθε 14 μέρες που μεταγγίζομαι, πραγματικά βλέπω το χέρι του Θεού, βλέπω τις ενέργειες του Κυρίου, βλέπω ότι δεν με άφησε και θα σας εξηγήσω παρακάτω κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, σιγά σιγά απομακρυνόμασταν. Όταν έφτασε η Όλγα σε ηλικία 13 χρονών, ήταν η εποχή των νήμων. Λοιπόν, σιγά σιγά το παιδί μας άρχισε να παίρνει τη μορφή των νήμων, με τις φράτζες, με τα μαύρα μάτια, τα στενά μαύρα παντελόνια, ήθελε να πηγαίνει στα πάρτι τα σχολικά, ήθελε να πηγαίνει για καφέ με τις φίλες της, ήθελε... Εκεί ο Θεός ήρθε και μας ταρακούνησε σαν γονείς.
εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας και με αυτό που κάνουμε, χάνουμε και τα παιδιά μας. Ήρθε ο Θεός και μας άνοιξε τα μάτια. Και αμέσως αναρωτηθήκαμε. Πώς βαδίζουμε? Δεν βαδίζουμε σωστά. Το παιδί μας το χάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Εκεί με έναν αδερφό από την εκκλησία αρχίζω να του λέω τους προβληματισμούς μου και μου λέει, μην ανησυχείς αδερφέ, μπορώ κάθε Σάββατο εγώ να παίρνω το παιδί και να το πηγαίνω στην εκκλησία της Κηφισιάς, όπου εκεί έχουν πολύ μεγάλη σύναξη νέων, οπότε όλο το Σάββατο θα μπορεί να είναι απασχολημένο και εκεί κάνουν πολύ, ο Κύριος ενεργεί θαυμαστά με τα παιδιά αυτά και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε κάθε Σάββατο, έπαιρνε την Όλγα από εδώ από το σπίτι και ανέβαινε στην εκκλησία της Κηφισιάς, όπου υπήρχε ο Όμιλος Νέων. Εκεί έκανε πολύ μεγάλη χάρη ο Κύριος. Το παιδί αναγεννήθηκε. Πέταξε τα παντελόνια, δεν μαζί τα για να πάει σε πάρτι, δεν την απασχολούσε να βγει έξω το Σάββατο. Και άρχισε τώρα να έρχεται στο σπίτι και να μας κάνει τον έλεγχο. Εγώ είχα μακρύ μαλλί, σγουρό, γιατί και η Σάσα λόγω του επαγγελμάτος μου το έφτιαχνε, οπότε με έλεγχε. Μήπως πρέπει να το κόψει το μαλλί. Μήπως αντί να κάθεσαι να βλέπεις τηλεόραση, να ανοίξουμε λίγο το Λόγο του Θεού να διαβάσουμε. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι πιο δημιουργικό προς τον Κύριο και όχι να καθόμαστε και να χαζεύουμε. Και να σας πω την αλήθεια, αδερφέ, αυτό άρχισε και με έλεγχε μέσα στην καρδιά μου. Αυτό άρχισε και με πείραζε. Κοίτα να δεις. Η Όλγα τώρα έρχεται να μου κάνει έλεγχο. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε να ερχόμαστε Παρασκευές στην εκκλησία της Κηφισιάς. Εκεί κατά ένα θαυμαστό τρόπο ο Κύριος ενεργούσε μέσα. Κάθε Παρασκευή που ερχόμουνα έπαιρνα μία απάντηση. Ο Κύριος μου μίλαγε μέσα στην καρδιά μου. Μετά ξεκινήσαμε να ερχόμαστε και Κυριακές. Εκεί ο Κύριος έκανε πολύ μεγάλη χάρη. Έκοψα τα μαλλιά. Με γνωρίσατε με κομμένα μαλλιά. Δεν με γνωρίσατε με μακριά. Έκοψα τα μαλλιά. Πρόλαβε η Σάσα και σε Και ο Κύριος μου μίλαγε κάθε φορά που ερχόμουν στην εκκλησία. Και επειδή ήθελα να βάζω ερωτήσεις προς τον Κύριο, αλλά χωρίς να τις πω είτε στη γυναίκα μου είτε στα παιδιά μου, ότι εγώ έχω αυτή την απορία, ότι εγώ θέλω αυτό, ότι εγώ θέλω εκείνο, το ήξερα μόνο εγώ. Οπότε ο Κύριος κάθε φορά ερχόταν προσωπικά και μου μίλαγε. Έπαιρνα την απάντησή μου σε κάθε φορά που ερχόμουν στην εκκλησία, κάθε φορά που το σκεφτόμουν, που το έλεγα, που το συζήταγα, είχα τις απαντήσεις μέσα από το λόγο του. Η Όλγα βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Θα μας τα πει στο τέλος. Θα σας τα πει στο τέλος βεβαίως. Και έρχεται τώρα η σειρά μου, αδερφή. Να βαφτιστώ και εγώ με Πνεύμα Άγιο. Εκεί ήταν μια τρομερή εμπειρία. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, ήταν το κάτι τρομερό, το κάτι διαφορετικό, όταν έλαβα το Πνεύμα του Άγιου. Είναι μια μοναδική εμπειρία στη ζωή του κάθε ανθρώπου, η βάφτιση του Πνεύματος Αγίου, καθώς ο άνθρωπος παίρνει τη δύναμη και ο Θεός παίρνει τη γλώσσα του και αρχίζει να μιλάει τα μεγαλεία του ουρανού. Είναι κάτι θαυμαστό. Αμήν, άρφε. Και δεν γνωρίζει παρά μόνο αυτός που παίρνει, λέει ο λόγος. Αμήν, αμήν, πραγματικά. Και την επόμενη εβδομάδα βαφτίζεται και η Δήμητρα με το Πνεύμα το Άγιο. Θα μας τα πει και η Δήμητρα. Θα τα πει και η Δήμητρα. Και αμέσως μετά έρχεται και η βάφτισή της στο νερό. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας αναζωπήρωσε, μας βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και τον δοξάζω γι' αυτό, αδερφέ.
και καθημερινά διαβάζουμε την Αγία του Γραφή, προσευχόμαστε και δοξάζουμε τον Κύριο μας γι' αυτό. Αυτό που ήθελα να τονίσω και να επισημάνω είναι ότι βλέπω το χέρι του καθημερινά, αδερφέ, όταν βρίσκομαι στο νοσοκομείο. Όταν με βοηθάει από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο νοσοκομείο και βλέπω τις επεμβάσεις του Κυρίου μέσα στη ζωή μου. Αυτό είναι ένα φανταστικό που μόνο με τη χάρη του Κυρίου αυτό συμβαίνει. Σε αυτό το σημείο, Διονύση, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Θέλω να σκεφτείς ό,τι άλλο θα σκεφτείς, θα μας τα πεις στο τέλος. Τώρα, μετά από το διάλειμμα, θα ακούσουμε και σένα, Σάσα, τι έγινε και στη δική σου ζωή. Πώς γίνανε και σε σένα οι ανατροπές οι μεγάλες και τι είναι αυτό που σε κρατάει κοντά στον Χριστό και απολαμβάνεις. Φίλοι, φίλες, κοντά σας μετά από το μουσικό διάλειμμα. Αληθινό. Μα κύματα θα έρθουν και όλα θα χαθούν σε λίγο. Κανένας δεν βλέπει, κανένας δεν ξέρει τον κινδύνο. Στο λίμα, μη στο λίμα, υπάρχει φαρός, είναι ο Χριστός. Στο λιμάνι, στο λιμάνι υπάρχει φως, είναι ο Θεός. Στρέψε το βλέμμα σου μακριά από τον κόσμο, οδηπό. Πάρε τα μάτια σου μακριά από το πλήθος, οδηπόρε. Άπλωσε το χέρι σου, θα σε κρατήσει όσο τυράς. Θα σ' αγκαλιάσει, θα σ' οδηγήσει στην πατρίδα. Στο λίμα, υπάρχει φαρός, είναι ο Χριστός. Στο λίμα, στο λίμα, υπάρχει φως, είναι ο Θεός. Στο λίμα, στο λίμα, υπάρχει φαρός, είναι ο Χριστός. Στρέψε το βλέμμα σου μακριά από τον κόσμο, οδηπόρε.
φίλες, συνεχίζουμε την ομολογία. Σάσα, η δική σου ώρα, η δική σου μαρτυρία. Γιατί ο κόσμος λέει ότι υπάρχει τύχη, αλλά ξέρουμε εμείς σαν παιδιά του Θεού δεν υπάρχει τίποτα τύχη. Είναι η εύνοια του Θεού και η πρόνοια του Θεού. Σας έφερε κοντά και σας έχει χαρίσει μια πολύ ωραία οικογένεια και απολαμβάνετε τον Ιησού Χριστό. Αλλά πάμε λίγο πίσω, πώς μεγάλωσες, πώς απομακρύθηκες, πώς ξαναγύρισες και όλα που συνέβησαν. Ονομάζομαι Σάσα Σαρή. Έχω γεννηθεί το 1972 από χριστιανική οικογένεια της Πεντηκοστής. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν πολύ πιστοί άνθρωποι. Ξεκινήσαμε από την εκκλησία κάτω του Περιστερίου και για λίγο καιρό και στην Πετρούπολη, γιατί δεν υπήρχαν τότε άλλες εκκλησίες εδώ στα Βόρεια Προάστια. Και θυμάμαι τη ζωή μου καθημερινά να μας πηγαίνει ο μπαμπάς από μικρά παιδάκια εκεί στην εκκλησία και να γίνεται τότε πολύ θαυμαστό έργο, αδερφέ. Δεν είχε εισχωρήσει και τόσο η αμαρτία στη ζωή. Δεν υπήρχαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ξέρω πώς να το πω. Μεγαλώσα όμως πάρα πολύ πιο πνευματικά από ό,τι μεγαλώνουν, πιστεύω, τα παιδιά τώρα. Πάντα οι γονείς μου είχαν και έχουν αρχές μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι και καλό και κακό, γιατί στην πορεία, όπως μεγαλώνουν τα παιδιά σε μια οικογένεια, όπως και εγώ, έφτασα στα 16-15 χρονών, μικρή μπορώ να πω, και επειδή από πάρα πολύ μικρή διάλεξα ένα επάγγελμα που θα μπορούσα να δουλέψω από πολύ μικρό κορίτσι στο κομμωτήριο, ξεκίνησα να έχω και πολύ γρήγορα δικά μου χρήματα. Οπότε μπορούσα κατευθείαν να αγοράσω, να έχω αυτό που θέλω. Η ελευθερία λοιπόν της οικονομικής πλευράς με έκανε να μπορώ να αρχίσω και να θέλω να βγαίνω. Μέσα στο σπίτι μου όμως υπήρχε πάντα ο φόβος του Θεού και η οδηγία του μπαμπά, που μας θυμάμαι μας έλεγε ότι θα βγαίνεις μόνο κάθε Σάββατο, για το λόγο ότι όλη την εβδομάδα έχει δουλειά, πήγαινε και στη σχολή. Ήμουν ένα παιδί που αντιδραστικό μπορώ να πω και αυτό που ήθελα με κάθε τρόπο θα το πετύχαινα. Θυμάμαι ότι η μαμά μου ήταν πιο σκληρός άνθρωπος, δεν άλλαζε δηλαδή τις αρχές της μέσα στο σπίτι και σαν μητέρα δεν μπορώ να πω ότι έπαινε ποτέ την πλευρά της κόρης, του έφηβου. Οι αρχές ήταν αρχές και δεν αλλάζαμε τίποτα. Στη 15 χρονών λοιπόν θυμάμαι τον μπαμπά μου να μπορεί να ισορροπεί τις καταστάσεις μέσα στο σπίτι, όταν εγώ δήλωνα ότι θα βγαίνω. Είμαστε 4 κορίτσια και έπρεπε ο μπαμπάς μου από τη στιγμή που θα έχει άλλα 2 πίσω, γιατί είμαι το δεύτερο παιδί, άμα δώσει θάρρος στο δεύτερο, θα υπήρχε πρόβλημα για τα υπόλοιπα. Ήταν όμως ένας άνθρωπος πάρα πολύ έτσι ευαίσθητος και δεν μπορούσε να βλέπει κανένα παιδί να στεναχωριέται μέσα στο σπίτι. Οπότε μου είχε δώσει μια ελευθερία να βγαίνω κάθε Σάββατο. Θυμάμαι ότι όταν ερχόταν αυτό το Σάββατο μου έλεγε, είπαμε κάθε Σάββατο, αλλά πάλι αυτό το Σάββατο θα βγεις. Έσφυγε η καρδιά του. 15 χρονών στο σχολείο γνωρίζω τότε ένα αγόρι, το σύζυγό μου τον τωρινό, το Διονύση, ο οποίος ήταν στον κόσμο. Και εγώ ήμουν λίγο στον κόσμο. Υπήρχε η αρχή της οικογένειας ότι ό,τι και να κάνουμε την Κυριακή το πρωί θα πηγαίνουμε εκκλησία. Γιατί πίστευε ο μπαμπάς μου ότι κάποια στιγμή ο Κύριος θα μας ελέγξει. Ενώ η αποχή μας από την εκκλησία και στο σπίτι μας δεν θα μας έλεγχε ποτέ. Εγώ δεν του χάλαγα βέβαια χατήρι, γιατί τον αγαπούσα και τον αγαπώ πάρα πολύ. Οπότε κάθε Κυριακή πρωί, ό,τι και να γινόταν, θα πήγαινε στην εκκλησία. Για να μην στα καθυστερώ, θυμάμαι ότι πήγαινα στο σχολείο με το μυαλό μου να δω το Διονύση. Εκείνος πήγαινε λύκειο και εγώ πήγαινα γυμνάσιο. Ήταν όμως, είχαμε ένα κοινό προαύλιο. Οπότε κάθε μέρα συναντιόμασταν στο σχολείο, χωρίς να μιλάμε ιδιαίτερα, γιατί και τότε δεν υπήρχαν έτσι ελεύθερες σχέσεις να μπορεί να βγαίνεις και αυτά. Ούτε και εγώ είχα ελευθερία από το σπίτι. Θυμάμαι ότι παρακολουθούσα την ώρα του διαλύματος να τον δω, για να δω τι κάνει, πού βρίσκεται, πού πάει. Και λίγο στο διάλειμμα, γιατί είχαμε και ξεχωριστά διαλύματα, στο σχόλιο μας του σχολείου να πούμε 2 κουβέντες. Κάποια στιγμή, όπως είπε και ο σύζυγός μου, μου λέει μια ξαδέρφη μου, που είναι πιστή, να πάμε σε ένα συνέδριο, στο Σούνιο. Εγώ τότε δεν είχα μάθει να βγαίνω στις πανελίες σε συνέδρια, ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, άτε, θα σου κάνω το χατί, θα έρθω μαζί σου. Ήθελα και εγώ μου πάρα πολύ να πάω, δηλαδή να είμαι πιο πολύ κοντά στα παιδιά της εκκλησίας. Και πάω.
Θυμάμαι, καθόμουν στην παιδική χαρά και έκανα κούνια, 15 χρόνια και όλες έκανα κούνια, και ξαφνικά βλέπω μακριά το Διονύση θα μπει μέσα στην κατασκήνωση. Δεν το πίστευα, δεν πίστευα δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί ο Κύριος να μου τον είχε φέρει στο σχολείο, να είναι αυτός ο άνθρωπος και να, να έχουμε την ίδια πίστη. Δεν χρειαζόταν να απολογηθώ για τίποτα. Ούτε να το εξηγήσω που πηγαίνω, τι κάνω. Εντάξει, η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Βέβαια δεν περίμενα ότι ο Κύριος θα μας φέρει, θα μας ενώσει και θα φτάσουμε να παντρευτούμε κάποια στιγμή. Προχώρησε ο καιρός, έτσι η σχέση μας δυνάμωνε πάρα πολύ και κάποια στιγμή έφτασε να μου πει και για το πρόβλημα της υγείας που έχει. Τότε εγώ δεν με πείραξε καθόλου, γιατί όπως προείπα είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και έπαιρνα αποφάσεις με κάθε τίμημα, όπως και σε όλα τα πράγματα και θα τα έβγαζα εις πέρας. Έλεγα ό,τι και να γίνει, εγώ θα επικομιστώ τις ευθύνες. Όμως οι γονείς και σαν γονείς φοβόντουσαν και είχαν προβληματιστεί πάρα πολύ. Πέρανε, κάνανε συζητήσεις και με γιατρούς, κάνανε συζητήσεις και με άλλα αδέρφια και ανθρωπίνως και τότε κιόλας που δεν υπήρχε η ενημέρωση που υπάρχει τώρα σε αυτές τις ασθένειες, δεν υπήρχε λύση, ούτε μπορούσε να προχωρήσει. Μόνο ο Θεός μπορούσε να κάνει παρέμβαση σε αυτό. Το πρόβλημα ήταν όμως πάρα πολύ μεγάλο, γιατί η μαμά μου, η οποία ήταν και ένας άνθρωπος, όπως σας είπα, πιο σκληρός, δεν το συζήταγε καν. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσε ποτέ, ούτε καν να της πω, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Ήταν ανένδοτη. Ο χρόνος κύλαγε, πέρασαν πολλά χρόνια. Από όλο αυτό θα σας πω, αδερφέ, όμως, τι κατάλαβα. Κατάλαβα ότι ο Θεός έχει για τον κάθε άνθρωπο ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο δεν μπορείς να το προκαθορίσεις εσύ πότε θα έρθει ο Κύριος. Όμως ο Κύριος βάζει ένα πρόβλημα μέχρι εκεί που αντέχεις. Έχω ακούσει πάρα πολλά αδέρφια να λένε ότι δεν μπορώ, έχω προβλήματα, δεν αντέχω άλλο. Ο Κύριος ξέρει πότε αντέχει κάθε άνθρωπος. Και εγώ όταν μετά από πάρα πολλές προσευχές, νηστείες, γιατί κάποια στιγμή που ήμουν στον κόσμο κι εγώ, όταν θες να ζητήσεις κάτι τον Κύριο και ο Κύριος σου βάζει κάτι για να έρθεις κοντά Του και να δεις τη δόξα Του. Άρχισε λοιπόν με πολλά αδέρφια να κάνω νηστεία, προσευχή πάρα πολύ, να μην χάνω κήρυγμα, να πηγαίνω συνέχεια στην εκκλησία, μέχρι ο Κύριος να μου απαντήσει. Ο Κύριος μου απάντησε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, τρία, ούτε πέντε. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια. Όταν όμως κάποια στιγμή του είπα, Κύριε, δεν αντέχω άλλο. Μέχρι εδώ. Πρέπει να μου απαντήσεις. Είμαι σίγουρη θα μου απαντάγε. Αλλά οι αντοχές μου είχαν φτάσει 8 χρόνια. Και λέω, τώρα δεν μπορώ άλλο, Κύριε. Όπως γινώ μία φορά από την εκκλησία, πάω στο σπίτι και η μάμα ξυπνάω το πρωί, πάω στη δουλειά μου, γυρνάω και πάω στο σπίτι όπως κάθε φορά. Δεν είχαμε επαφή συζήτηση για αυτό το θέμα, ενώ οι άλλες σχέσεις με το σπίτι ήταν αρκετά καλές. Μου έρχεται η μαμά μου, μου λέει, έλα το παιδί μου, λέω, ορίστε μαμά, να μου λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να πει στο Διονύση. Ο Διονύση το ξέρανε γιατί με άφηνε από κάτω στενό. Ξέρανε ότι έρχεται, δεν του κοροϊδεύα ποτέ. Αλλά δεν θέλω να το συζητάμε για να μην πληγώνουν ούτε εκείνη ούτε εγώ. Θέλω να μου λέει να πει στον Διονύση να έρθει σπίτι. Εγώ, αδερφέ, εκείνη την ώρα πάγωσα. Λέω, δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αποκλειώ, τι λες, ρε μαμά, μιλάμε για τον Διονύση. Ναι, μου λέει, το ξέρω ότι σε έχει φέρει και απ' έξω, θα σου έλεγα να τον φέρει τώρα μέσα. Αλλά α έρθει την Κυριακή στο σπίτι καλύτερα και με τους γονείς του. Λέω, μαμά, δεν γίνεται. Κάτι έχει συμβεί. Μου λέει, ναι, μου ρίξε ένα ύπνο ο Κύριος το βράδυ. Το ότι εκείνος κρατάει τις ζωές των ανθρώπων και όχι οι άνθρωποι. Εκείνος ξέρει το χρόνο του κάθε ανθρώπου και την πορεία του και μόνο εκείνος μπορεί να χωρίσει ή να ενώσει ανθρώπους. Τώρα μου λέει, εγώ δεν μπορώ να πάω αντίθετα. Η μαμά μου ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος και έβλεπε πάρα πολλά και οράματα και είχε πολλές αποκαλύψεις από τον Κύριο. Τότε, όταν μου λέει μου αποκάλυψε αυτό ο Κύριος, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Ό,τι και να μου λένε οι άνθρωποι, έχει μπει ο Θεός. Εντάξει, εγώ τι να πω. Πέταγα από τη χαρά μου. Είχαμε μια κυρία, θυμάμαι στο σπίτι που έμενε μαζί μας, και θυμάμαι ήταν 200 κιλά. Την πήρα πάνω αγκαλιά και την πέταξα πάνω με τόση μεγάλη χαρά που το παίρνω να Διονύση τηλέφωνο και λέω έτσι και έτσι. Μου λέει, μπα και είναι κόλπο, και έρθω εκεί και είναι ο παπά σου έξω και γίνει. Λέω, όχι, έτσι και έτσι. Εντάξει, όταν βέβαια το εξήγησα
ότι η μαμά μου ίδια που ήταν τόσο σκληρή. Και το θαυμαστό, αδερφέ, ξέρεις ποιο είναι, ότι απάντησε στον πιο σκληρό άνθρωπο της οικογένειας. Στον άνθρωπο το οποίο και ο μπαμπάς μου να έχει δει κάτι, μπορεί η μαμά μου να έχει αμφιβολίες. Γι' αυτό και με θαυμαστό τρόπο απάντησε σε εκείνη. Και όχι στον μπαμπά μου και όχι σε κανέναν άλλο. Μπορούσε να αποκαλυφθεί σε έναν άλλον αδερφό και να πάνε να το πει. Γι' αυτό λέω ότι ο Κύριος όταν κάνει ένα έργο το κάνει τέλειο. Το κάνει θαυμαστό και έρχεται τη στιγμή που εκείνος ξέρει πότε θα είναι. Πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν στο σπίτι. Θέλω να πω ότι τα πεθερικά μου ήταν οι άνθρωποι που μας αγαπούσαν πάρα πολύ. Όλο αυτό το διάστημα με δεχόντουσαν στο σπίτι τους, όμως δεν με αφήναν να προχωρήσουμε σε τίποτε αν δεν υπήρχαν τη συγκατάθεση και των δύο. Θυμάμαι ότι τότε από την πλευρά τη δικιά τους με είχαν βάλει να κάνω κι εγώ εξετάσεις, να μην έχω εγώ τίποτα, να ξέρουμε ότι τουλάχιστον για το μέλλον δεν αντιμετωπίσουμε κάτι, ανθρωπίνωση βέβαια. Και όταν ήρθαν στο σπίτι, εκείνοι με γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Και όταν ήρθαν στο σπίτι, δεν είχαν πολλά να συζητήσουν. Είχε κάνει παρέμβαση ο Κύριος. Μας καλέσαν στο σπίτι οι γονείς μου να παντρευτούμε και να μείνουμε για λίγο καιρό μέχρι να φτιάξουμε το σπίτι μας. Και μέσα στις 6 μήνες παντρευτήκαμε. Αφού παντρευτήκαμε με θαυμαστό τρόπο, μείναμε και στο σπίτι των γονιών μας. Και ο μπαμπάς μου, όχι απλά τον αγαπάει και τον αγαπούσε ως περισσότερο από τους άλλους γαμπρούς του, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ένα θαύμα του Κυρίου. Και μέσα στις καρδιές ολονών, στην οικογένειά μου, ήταν ένα θαυμάσιο γεγονός. Αφού παντρευτήκαμε και κάναμε τα παιδιά μας, όπως προείπε και ο Διονύσης, θέλω να πω ότι στην περίπτωση της Όλγας, που είπε και ο Διονύσης, που έφτασε 13 χρονών ήταν τότε, 14, που ξεκίνησε να ξεφεύγει λίγο, λόγω της, αυτό που είπε και πριν, ότι γλυκά-γλυκά ο Κύριος, ξεχνώντας το θαύμα που είχε κάνει, και ξαναπέφτουμε λίγο στην αμαρτία, πιο συνειδητά όμως ότι δεν θα φύγουμε σίγουρα από την υπορροσία του Κυρίου, έκανε ένα ο Κύριος έτσι, λόγω της δουλειάς μου, γλυκά-γλυκά με καλούσαν από εδώ και από εκεί. Σε διάφορες επιδείξεις, τη δουλειά μου και αυτά, και άρχισε να μου τρώει χρόνο από την εκκλησία. Θα το λέω αυτό για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου για τώρα. Το τι έχει κάνει τώρα ο Κύριος στη ζωή μου. Πραγματικά παίρνω και ο χρόνος, λίγο μέσα, όπως είπε και ο σύζυγός μου, λίγο έξω. Βλέπαμε πάρα πολύ τηλεόραση στο σπίτι. Είχαμε ξεχάσει όλα αυτά που μας είχε μάθει και ο μπαμπάς μου. Δεν μπορούσαμε να ευχόμασταν ιδιαίτερα, δεν διαβάζαμε το λόγο του Κυρίου. Ο καθένας κρυβόταν σε ένα δωμάτιο, έκανε τις δικές του σχολείες και σαν οικογένεια δεν είχαμε επικοινωνία ιδιαίτερα. Μετά με αυτή την παρέμβαση της Όλγας και όλα αυτά που έκανε ο Κύριος και την έβαλε στην Εκκλησία της Κεφισιάς, άρχισε ένας συναισθηματικός αγώνας. Ο αγώνας τόσα χρόνια να έχω μεγαλώσει σε μια εκκλησία συγκεκριμένη, να έχω αδέρφια και συγγενείς σε μια εκκλησία στο Χολαργό και σίγουρα στην Εκκλησία της Κεφισιάς που το παιδί. Να σημαίνω ότι τότε ο Χολαργός δεν είχε νεολαία. Οπότε το παιδί έτσι κι αλλιώς δεν είχε. Γι' αυτό είχε αρχίσει να ξεφεύγει. Πάω λοιπόν στην Εκκλησία της Κεφισιάς. Τις πρώτες Παρασκευές που πηγαίναμε μαζί με μια οικογένεια που μας πήγε και βλέπαμε και οι δύο τα θαυμαστά έργα του Κυρίου. Εκεί πραγματικά πάρα πολλά αδερφέ μου, γιατί ανοίξανε και το σπίτι τους και την αγκαλιά τους. Σε εμάς που ήρθαμε από μια άλλη εκκλησία και στο παιδί, που δημιούργησα μέσα στους παρέες, και σε εμάς σαν οικογένεια, και αυτό είναι πολύ θαυμαστό. Και είναι να πιστεύω ότι, γιατί εγώ είχα και ένα παρουσιαστηματικό ότι πώς να φύγω από μια άλλη εκκλησία που μεγαλώσει εκεί. Όμως ο Κύριος κατάλαβα ότι για κάθε άνθρωπο, όπως προείπε, υπάρχει ένα σχέδιο. Πήραμε πάρα πολύ καλά μηνύματα από το λόγο του αδερφού και από τα αδέρφια μες στην εκκλησία, όπως και μας έκανε πάρα πολύ καλό και θα το πω, τα μαθήματα που κάνουμε σε ζευγάρια. Από τα μαθήματα αδερφού που κάνουμε σε ζευγάρια, άλλαξε όλη η ζωή μας. Μάθαμε πόσο σημαντικό είναι η οικογένεια. Μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να μελετάμε, πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε σαν οικογένεια, πόσο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε και ο καθένας στο ταμείο της οικογένειας και ο καθένας στο ταμείο του. Οπότε ξεκίνησε ένας πνευματικός αγώνας. Ένας αγώνας το ότι να πρέπει να φεύγω. Εγώ είμαι πάρα πολύ εργαζόμενη μανής.
και δεν μπορούσα να λείψω τη δουλειά μου. Με τίποτα. Έμπαινα σε 9 και έφευγα στις 10 το βράδυ. Όταν λοιπόν είδα από τα μαθήματα των ζευγαριών και όταν άρχισε να μπαίνει ο έλεγχος στην καρδιά μου, γιατί όλα αυτά, αδερφέ, είναι το πόσο θα σε αγγίξει ο Κύριος μέσα σου. Πολύ, από μικρό παιδάκι να άκουγα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αν δεν κάνει παρέμβαση μέσα προσωπικά στην καρδιά σου, δεν μπορείς να τα πράξεις αυτά τα πράγματα. Από τα, όπως προείπα, τα μαθήματα των ζευγαριών, άρχισα να ελέγχομαι για τη δουλειά μου. Άρχισα να λέω ότι τώρα πρέπει να φεύγω γιατί πρέπει να πάω εκκλησία. Πρέπει να φύγω για να βρω χρόνο για τα παιδιά μου. Πρέπει να πάω λίγο πιο αργά το πρωί στη δουλειά και να βρω χρόνο με τον άντρα μου. Για να πριν φύγουμε να μελετήσουμε την Αγία Γραφή. Πριν φύγουμε να προσευχηθούμε. Που τόσα χρόνια δεν το κάναμε αυτό. Και εκεί είδαμε το χέρι του Θεού. Είδαμε να εργάζεται στο σπίτι μας πάρα πολύ. Είδαμε να μπαίνουμε στο σπίτι και να συζητάμε σαν οικογένεια. Να προσευχόμαστε σαν οικογένεια. Να μην μας ενδιαφέρει πλέον να δούμε τηλεόραση. Που το είχαμε μεγάλο πρότυπο μέσα στο σπίτι. Να μην μας ενδιαφέρει να μιλάμε στο κινητό ή να κάνουμε άλλα, να μπαίνουμε στο ίντερνετ ή να μπαίνουμε στο Facebook και όλα αυτά. Και να ξεκλέβω εγώ πρώτα, γιατί πραγματικά επειδή εγώ ήμουν ο άνθρωπος που έλειπα από το σπίτι, να λέει ο Κύριος από μένα να είμαι στο σπίτι μου. Να πηγαίνω στην εκκλησία και να μην χάνω μάθημα. Τα λέω αυτά προς δόξα του Κυρίου, γιατί αισθάνθηκα πάρα πολλά πράγματα και τις Κυριακές το πρωί. Μπορεί να πήγαινα από πολύ μικρή στην εκκλησία, αλλά τώρα την Κυριακή το πρωί, στην εκκλησία της Κηφισιάς, παίρνουμε πάρα πολλές απαντήσεις με το μαθήμα του ΕΦΕΜ. Ξέρετε, να σας πω ότι είχα λάβει πνευμάγιο πολύ μικρή. Κατά τη διάρκεια, αφού δεν το ζητούσα, ο Κύριος δεν με λάμβανε πνευμάγιο. Οπότε τώρα λαμβάνουμε πάρα πολύ συχνά και πνευμάγιο και στο σπίτι μας προσευχόμαστε το βράδυ και στην εκκλησία. Προσδόξα του Κυρίου να πω ότι εργάζομαι πάρα πολύ. Αυτό, η Όλγα μου έλεγε όταν εκείνα να γεννήθηκε στην εκκλησία, στην Κηφισιά, πάρα πολύ μου έλεγε: «Μαμά, πρέπει να βρεις χρόνο για το παιδί, για το μικρό». Εντάξει, εγώ μεγάλωσα, πήρα ένα δρόμο. Αλλά μικρή, έχεις σκεφτεί πόσο που πρέπει να ασχοληθείς με αυτό το παιδί? Έχεις σκεφτεί, μου λέει η μαμά, ότι αυτό το παιδί θα βλέπει Mickey Mouse ή θα διαβάζει τα μαθήματά της και σαν μητέρα δεν ασχολείσαι μαζί της? Και αυτά όλα έτσι με ελέγξαν στην καρδιά μου. Και έρχομαι και προσπαθώ να διαβάζω μαζί το λόγο του Θεού. Να παίρνει και εκείνη, να σηκωνόμαστε το πρωί πριν φύγει να κάνουμε μια προσευχή. Και όλα αυτά τα λέω γιατί τα αισθάνθηκα μετά από πάρα πολλά χρόνια που ήμουν μέσα στην εκκλησία. Πράγματα που μου έλεγε ο μπαμπάς μου, που ποτέ δεν τα είχα κάνει, που ποτέ δεν με είχαν αγγίξει. Έφτασε όμως η ώρα να καταλάβω ότι πλέον, χωρίς το χέρι του Θεού, δεν είμαστε τίποτα. Ότι η πορεία μου, τη δική μου πορεία, βλέπουν τα παιδιά μου. Την πορεία των παιδιών μου θα δουν τα παιδιά τους. Και πολλές φορές που ξεφεύγουμε έτσι λίγο και δεν διαβάσουμε, βλέπω ότι, καταρχήν να σας πω ότι βλέπω μεγάλη διαφορά στο σύζυγό μου, στο σπίτι. Πολύ μεγάλη διαφορά. Το ότι θα σηκωθεί το πρωί με τον καφέ του, θα ανοίξει τα Αγία Γραφή. Κάτι που όλα αυτά τα χρόνια δεν το έκανε ποτέ. Θα πει και εκείνος βέβαια τη μεγάλη διαφορά στην υγεία του. Με πολύ προσευχή και της πεθεράς μου και δική μας, πόσα παιδιά, και να μας πει εκείνος, έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα, γιατί κι εγώ ένα διάστημα πήγαινα μαζί του κάτω στο νοσοκομείο και του έλεγα: «Καλά, αυτός γιατί είναι έτσι? Καλά, αυτός γιατί είναι έτσι? Μα εσύ δεν είσαι έτσι? Πώς γίνεται αυτό?» Και πόσο μεγάλη χάρη έχει κάνει ο Κύριος με το αίμα που έχουμε μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ας μας πεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω, αδερφέ, και να θυμάμαι πολλές φορές, καταρχήν ο Κύριος με έχει προστατεύσει από πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω νοσηλευτεί ούτε μία μέρα, δεν έχω κάνει ούτε μία εγχείρηση. Δεν έχει χρειαστεί να βγάλω το σπλήνα, δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτώ μία μέρα. Ο Κύριος πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη χάρη στην υγεία μου. Πιστεύω ότι με φυλάει και με προστατεύει. Θα σας πω έτσι ένα παράδειγμα, ας πούμε. Πολλές φορές τα καλοκαίρια υπάρχουν ελλείψεις αίματος λόγω αδειών. Και πραγματικά
Το νοσοκομείο σου χορηγεί μόνο μία φιάλη αίματος, οπότε για να καλύψω τα 600 γραμμάρια χρειάζομαι άλλους 2 αιμοδότες. Και να έρχομαι σε απόγνωση, εγώ να μεταγγίζομαι Δευτέρα και να έρχομαι σε απόγνωση πού θα βρω αυτά τα 2 άτομα για να μπορέσω να τα στείλω, γιατί πραγματικά, αδερφέ, είναι και μία διαδικασία, δηλαδή πρέπει να τους πάρω τηλέφωνο Παρασκευή και Σάββατο Κυριακή να πάνε να δώσουν οι ανθρώποι αίμα που μπορεί να έχουν τις δουλειές, μπορεί να μην μπορούν γιατί είναι κρυωμένοι, μπορεί να... διάφορα... πολλά πράγματα. Πολλά εμπόδια μπορεί να τύχει. Δεν είναι ότι προγραμματίζεις κάτι και του λες όποτε μπορείς πήγαινε. Πρέπει να είναι stand-by πραγματικά κάποιος άνθρωπος που να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις πήγαινε τώρα. Και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, ας πούμε, και δεν υπήρχε κανείς. Κανείς να πάει. Και έπρεπε να Δευτέρα να γίνει μετάγγιση. Και ήμασταν σε πλήρη απόγνωση. Πέσαμε στα γόνατα, κάναμε προσευχή, λέμε, Κύριε, εσύ ανέλαβε. Εσύ ξέρεις. Δευτέρα το πρωί, οι αδερφές που πάει στο νοσοκομείο είχαν πάει 7 άτομα. Όχι δύο, αλλά... Όχι δύο, 7. Αφού συγκεκριμένα μου λέει εκεί ο υπεύθυνος της αιμοδοσίας, Σαραματζή μου λέει, μην τους φέρνεις όλους μαζί. Έναν. Έχουμε και την επόμενη φορά. Δηλαδή, το χέρι του Κυρίου μας είναι δυνατό. Κάνει θαύματα. Όταν με έχει προφυλάξει από τόσα πολλά που μπορούν να συμβούν στη διάρκεια μιας μετάγγισης. Από τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που επιβαρύνεται η καρδιά, επιβαρύνονται όλα τα ζωτικά όργανα. Πραγματικά, με τη χάρη του Κυρίου, ο Κύριος έχει ενεργήσει πάνω μου, μου έχει δώσει πολύ μεγάλη δύναμη, τον ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί κατάφερα όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσω να εργάζομαι και να μπορέσω να ζήσω και την οικογένειά μου. Πιστεύω ότι, και καταλαβαίνετε τώρα όταν λέμε εργασία, ότι πρέπει να είσαι συνεπής στα επαγγελματικά σου, να είσαι συνεπής στο νοσοκομείο, να είσαι συνεπής στις εξετάσεις σου, σε όλα αυτά τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, το χέρι του Θεού μας είναι πολύ δυνατό. Θυμήθηκα, αδερφέ, να σας πω μία πραγματικά... Πώς να το πω... Ένα θαύμα με τη Δήμητρα. Ναι, ναι. Καταρχήν, μία δοκιμασία που μεγάλη που περάσαμε. Πολύ μεγάλη δοκιμασία. Όπως προείπα ότι η πεθερά μου μας είχε βάλει να κάνουμε εξετάσεις πριν παντρευτούμε. Και εγώ δεν είχα τίποτα. Οπότε δεν υπήρχε θέμα για τα παιδιά. Όταν γεννήθηκε η Δήμητρα, ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Έτσι ξεκίνησε και το πρόβλημα του Διονύση. Γι' αυτό και δεν έτρωγε. Δεν έτρωγε καθόλου η Δημητρούλα και δεν έπαιρνε βάρος. Εμείς στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Και κατευθείαν την πήγαμε στο παιδίατρο. Την πήγαμε στο παιδίατρο να κάνουμε εξετάσεις. Γέννητο συμβαίνει κάτι στο παιδί. Ήμουνα στη δουλειά μου, γιατί οι εξετάσεις θα βγαίνανε μετά από μια εβδομάδα. Και ήμουνα στη δουλειά μου και με παίρνει τηλέφωνο η παιδίατρος και μου λέει, κυρία Σαρματζή, θέλω να σας πω ότι έχουμε πρόβλημα με το παιδί. Θέλω να σας πω ότι οι εξετάσεις δεν έχουν βγει καθόλου καλές και μάλλον το παιδί έχει μεσογειακή αναιμία. Εγώ τα χάσα. Δεν μπορώ να σας πω ότι, όχι, έφυγα από τη δουλειά μου, εννοείται. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αφού βάσει ιατρικής δεν γίνεται. Αλλά ξέρετε, πάντα πονηρό σε πειράζει και σου λέει εκείνη την ώρα, και άμα. Έμπαινε, δηλαδή, και άμα. Τέλεια σε απογοήτευση. Παίρνω τηλέφωνο κατευθείαν του Διονύση, το λέμε. Ο Διονύσης, λόγω επιρρεπής σε αυτήν την ασθένεια, μου λέει, τίποτα δεν είναι απίθανο πλέον. Μπορεί, αποκλείεται, θα ψάξουμε να βρούμε τα χαρτιά, αλλά ο πονηρός είχε μπει στην καρδιά μας και τον δύο. Το λέω στους γονείς μου και στα πεθερικά μου και μπαίνουν, πέφτουν όλες οι προσευχές σε νηστεία. Πάμε, κάνουμε εξέταση για στίγμα ειδική που πρέπει να πάει μόνο στον πέδαν το παιδί. Και γίνεται άλλο, έτσι, ο πονηρός συνεχίζει να μας πειράζει, γιατί μου λένε ότι πρέπει να βρεις την εξέταση που έχεις κάνει εσύ τότε, που μπαίνεις στα πρακτικά στο νοσοκομείο του Διονύση, μπαίνεις στα πρακτικά και δεν πετιέται ποτέ. Υπάρχει ένα τετράδιο που γράφεται εκεί. Το λέω λοιπόν, παίρνω στο νοσοκομείο τηλέφωνο και ψάχνανε όλη μέρα να βρουν αυτό το τετράδιο, βρίσκανε όλα τα ονόματα εκτός από μένα. Όχι, μου λέει, δεν την έχετε κάνει την εξέταση. Μα τη λέω, την έχω κάνει. Γράφτηκε σε αυτό το μπλε τετράδιο.
Και ήταν αρνητικό. Εγώ δεν είχα τίποτα. Όχι, λέει, δεν την έχετε κάνει. Δεν θα σας πω τι στεναχώρια περάσαμε. Εντάξει. Τι πειρασμό από πονηρό είχαμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίσαμε την νηστεία και την προσευχή. Περνάει μια εβδομάδα. Τώρα δεν μιλάμε για δύο μέρες. Περνάει μια εβδομάδα να βγει του στίγματος. Περνάει μια εβδομάδα και φτάνει η μέρα να πάμε στο νοσοκομείο. Πάμε στο νοσοκομείο να πάρουμε τα αποτελέσματα και να ψάξω εγώ ίδια να βρω αυτό το τετράδιο. Ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένη. Γιατί από τη μία έλεγα ότι δεν γίνεται, αφού ο Θεός μας χάρισε αυτά τα παιδιά, δεν γίνεται να μας πειράζει κατά αυτόν τον τρόπο. Ο πονηρός έχει έρθει να μας κάνει κακό. Πάω πραγματικά, ανεβαίνω στο θάλαμο επάνω, το θυμάμαι, αδερφές σαν τώρα. Η Δήμητρα ήταν 6 μηνών παιδάκι, μωράκι, και ψάχνω αυτό το τετράδιο. Μου λέει, σας είπαμε, κυρία μου, ξέρετε πώς είναι στο δημόσιο. Σας είπαμε, κυρία μου, δεν υπάρχει, ψάξτε κι εσείς. Ψάχνω τετράδιο και το βρίσκω. Και το βρίσκω, ο κύριος μου το αποκάλυψε. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι το ψάχνανε σχεδόν μια εβδομάδα και δεν το βρίσκαν το όνομά μου. Και βρήκα το όνομά μου ακριβώς, το μπλε τετράδιο όπως το θυμόμουν, και έλεγε ότι είμαι αρνητικό. Τότε μου λέει, κυρία μου, δεν υπάρχει πρόβλημα στο παιδί. Αλλά μου λέει, αν δεν βγουν και εξετάσεις του παιδιού, περιμένετε τώρα, μου λέει, πάνω να σας φέρω, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ήταν και οι γονείς μου μαζί εκεί, ο παπάς ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι, αλλά και πεπισμένος ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Προσπαθούσε να μας δώσει και κουράγιο βέβαια εμάς, γιατί εντάξει, σαν γονείς, εμείς και το παιδί θα βασανιζόταν πιο πολύ. Έρχεται πραγματικά η παιδίατρος, μια άλλη παιδίατρος του νοσοκομείου, και μας λέει ότι το παιδί δεν έχει τίποτα. Απλά είναι λιγόφαγο. Απλά δεν θέλει να φάει. Ένα παιδάκι που όλη τη ζωή θα είναι λιγόφαγο. Δεν έχει τίποτα. Πάρε το παιδί της από εδώ. Εντάξει, εμείς πήραμε μια επιβεβαίωση από τον κύριο και καταλάβαμε ότι ήταν από τον πονηρό όλο αυτό να το περάσουμε. Αλλά αυτό μας έφερε ακόμη πιο κοντά στον κύριο. Για να καταλάβουμε ότι ο κύριος είναι κοντά μας. Ο πονηρός μπορεί να μας πειράξει, αλλά εκείνος είναι δίπλα μας. Και ό,τι επιβεβαίωση κάνει σωστό έργο να είμαστε μαζί και να μας χάσει τα παιδιά, δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Και όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, ότι αν εμείς μένουμε κοντά στον Κύριο, δεν μπορεί να μας αγγίξει. Μπορεί να έρθει να μας πειράξει, μπορεί να στείλει τα βέλη του τα πεπειρωμένα, αλλά η προστασία και η ασφάλειά μας είναι αυτό που κάνατε. Στην νηστεία, στην προσευχή, στην εξήτηση του πρόσωπου του Κυρίου. Αμήν. Θα ήθελα, έτσι, επειδή μεγάλωσαμε στην Εκκλησία Σάσα, αν θυμάσαι κάποιες εμπειρίες, αν έχεις κάποιες εμπειρίες στα παιδικά σου χρόνια με τον Κύριο. Γιατί και στη δική σας ζωή και όπως σε κάθε παιδιού που μεγάλωσαμε στην Εκκλησία, λέει ο Λόγος του Θεού, δίδαξε, λέει, το παιδί σου στην αρχή του δρόμου του και δεν το ξεχάσει ποτέ. Και αυτό έγινε και σε εσάς. Μπορεί να απομακρυνθήκατε, μπορεί να γίνεται λίγο πιο χλιαρή, αλλά όλα αυτά που είχατε διδαχτεί και εσύ και ο Ιωνίσης ήρθαν τη στιγμή που καρποφορήσαν μέσα στη ζωή σας. Σαν παιδάκι, όπως προείπα, θυμάμαι τη ζωή μου να πηγαίνω στην εκκλησία, να προσεύχομαι πάρα πολύ, να λαμβάνουμε πνεύμα Άγιο όλα τα παιδάκια, μαζί και εγώ, να γίνονται θαύματα, αδερφέ, πραγματικά θαύματα όμως. Να πηγαίνουν άνθρωποι μπροστά με προβλήματα υγείας και να γίνονται καλά. Να έχουν πίστη όμως μέσα τους, αδερφέ. Θυμάμαι το σπίτι μου να είναι πάντα γεμάτο από κόσμο και από αδέρφια. Και σαν παιδάκι, θυμάμαι από το πολύ μεγάλο σεισμό που είχε γίνει τότε, τον πρώτο μεγάλο σεισμό που είχε γίνει εδώ στην Αθήνα, να φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο από την εκκλησία. Να κοιμόμαστε κάτω όλοι με ένα στρωματάκι, δεν μας πείραζε, και να είμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα στα γόνατα. Θυμάμαι, αδερφέ, πάρα πολύ ψαλμωδία, να συναντιόμαστε σε σπίτια και να ψέλνουμε, και σαν εμπειρία εγώ θυμάμαι τον Κύριο ότι ό,τι και να του ζητούσα και όσο αγνή ήταν η καρδιά μου, ο Κύριος πάντα μου απάνταγε. Γιατί του άφηνε εγώ χώρο να μου απαντήσει και ο Κύριος μου έδινε και πάρα πολλά οράματα όταν ήμουν μικρούλα. Γιατί η καρδιά μου ήταν πιο καθαρή. Γι' αυτό και μας λέει και ο Κύριος ότι γίνεται σαν παιδιά. Στην εκκλησία που ήταν μικρούλα, μικρή εκκλησία τότε, ο Κύριος ανάβανε πνεύμα Άγιο ένας μετά τον άλλον. Κάτι που δεν μπορώ να πω ότι το βρίσκω και το βλέπω και τώρα. Το βλέπω και τώρα πολλές φορές.
Τώρα που τελευταίες ημέρες πιστεύω ότι ο κύριος εργάζεται πάρα πολύ. Θυμάμαι να μην και στην αρρώστιά μου, όταν αρρώστηνα, κάποια στιγμή περπάταγα στο δρόμο με τη μαμά μου και είχε χαλάσει ο δρόμος. Φτιάχναμε τσιπονό μου τότε και ήμουν πάρα πολύ αδύνατη κι εγώ. Και όπως γλίστεραω και πέφτω μέσα σε έναν υπόνομο. Και λέμε, το αίμα σου Χριστέ μου, και η μαμά μου λέει, Θεέ μου βοήθησέ μας. Και κατά θαυμαστό τρόπο, ενώ είχα πέσει στον υπόνομο, να μου τραβάει το χέρι για να σηκώνομαι. Και με τη μαμά μου, εγώ και η μαμά μου είχαμε. Να δοξάζουμε στον δρόμο τον Κύριο και να λέμε, Θεέ μου, το θαύμα σου. Γιατί μου πέσει έναν υπόνομο, δεν βγαίνει εύκολα. Καταρχήν σφινώνει, ήταν χαλασμένο και λέει, δεν μπορούσα να είχα ματώσει. Και δεν βγήκα ούτε με μία γρατζουνιά. Και άλλε εμπειρίε πάρα πολλέ. Οι αδερφέ μου να προσευχόμαστε στα κρεβάτια μας κάθε βράδυ και ο Κύριος να μας επισκέπτεται σαν μικρά παιδάκια που ήμασταν και λέω, αδερφέ, ότι όσο αγνή είναι η καρδιά μας και όσο αφήνουμε τον Κύριο, ο Κύριος πάντα είναι δίπλα μας και να μας μιλήσει και να μας βοηθήσει ό,τι χρειαστούμε. Απλά εμείς όταν προσευχηθούμε σκεφτόμαστε, το πιάσαμε αυτό, να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα και να αφήνουμε χώρο στον Κύριο. Ιωνίση, κλείνοντας, τι θα ήθελες να μας πεις? Εγώ αυτό που ήθελα να πω, αδερφέ, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και να δοξάσω τον Θεό για αυτή την οικογένεια που μου έχει χαρίσει. Τον δοξάζω και τον ευχαριστώ γιατί με έθεσε στην Εκκλησία Του, την πραγματική, την Αγία Εκκλησία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με έκανε παιδί δικό Του και περιμένω τώρα, αδερφέ, να πάμε στον ουρανό. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Την ερώτησα σου έκανα, αλλά πρόλαβες και μου απάντησες. Σας αντιπεριμένεις. Πλέον, αδερφέ μου, έχω πιστεί και περιμένω και δοξάζω τον Κύριο και κάθε βράδυ προσεύχομαι να είμαι έτοιμη να με παραλάβει κοντά Του. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Το πρωί θα σηκωθώ για να πάω στη δουλειά μου και το βράδυ να μην το λυπώ και να είμαι έτοιμη να πάω στον ουρανό. Αμήν. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε πάλι ένα μουσικό διάλειμμα λίγων λεπτών, να έρθουν εδώ τα παιδιά να μας πούνε και τη δική τους ιστορία και μαρτυρία πάνω σε όλα αυτά που ακούσαμε, αλλά και θα έχουν και δικές τους εμπειρίες με τον Κύριο που θα μας πούνε. Φίλες, φίλοι, σε λίγο κοντά σας μετά από το μουσικό διάλειμμα. Σε πόλη μακρινή στις γης κάποια γωνιά είναι ένα απλό ελπίδας βλέμμα σε εκείνον που αγαπάς. Ο ουρανός δεν βρίσκεται στα σύννεφα ψηλά, δεν είναι ούτε όνειρο που ήρθε μια βράδια. Είναι ένα βλέμμα κατανόηση σε εκείνον που πονά. Ο ουρανός είναι ένας τόπος που βρίσκεται μες στην καρδιά, μέσα στην καρδιά που ξέρει να αγαπά. Να δεις τον ουρανό, κοίτα ένα παιδί, πόσο απλά και όμορφα ζει κάθε μια στιγμή. Σε μας ανάμνηση θα μείνουν τα χρόνια της χαράς. Ο ουρανός είναι ένας τόπος βρίσκεται μες στην καρδιά, μέσα στην καρδιά που ξέρει να αγαπά.
πάλι πίσω. Να γίνετε σαν τα παιδιά. Απλή στις σκέψεις και τις πράξεις. Σοφή με ταπεινή καρδιά. Ποτέ δεν θα δείτε. Δεν βρίσκεται στα αστέρια μακριά. Φίλες, φίλοι, συνεχίζουμε τη νομολογία. Τώρα έχουμε και τα παιδιά κοντά μας. Δήμητρα, θέλουμε να μας πεις εσύ τι θέλεις να μας πεις. Θα σε ακούσουμε με τα χαράς. Εγώ θα σας πω πως βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. Πήγαινα κάθε Παρασκευή στην εκκλησία και προσευχόμουν, αλλά ντρεπόμουν να πω μπροστά να προσευχηθώ. Μία μέρα, μία Παρασκευή, ήρθε μία φίλη μου από μία άλλη εκκλησία, η Αλεξάνδρα, και μου είπε να πάμε μπροστά να προσευχηθούμε. Εγώ πήγα, όμως ντρεπόμουν και πάλι και προσευχηθήκαμε. Εκεί ήρθε ο αδερφός ο Κοροβέσης και προσευχηθήκαμε μαζί και έτσι έλαβα Πνεύμα Άγιο. Από τότε προσεύχομαι πιο πολύ και η ζωή μου έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Έχεις χαρά? Ναι. Ωραία. Τι τάξη πας? Πέμπτη δημοτικού. Πέμπτη πας. Και η ζωή μαζί με τον Χριστό στο σχολείο είναι εύκολη? Ναι, εντάξει. Προσπαθώ. Πολύ ωραία. Όλγα, ούτε μπορώ να φανταστώ ότι ίσως να είμαι, αλλά ξέρει ο Κύριος και μας εργάζεται με υπομονή και με λεπτομέρεια. Πες μας και εσύ λίγο έτσι από τη ζωή σου. Έχω γεννηθεί από μικρή στην εκκλησία και θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία που οι γονείς μου έλειπαν πάρα πολλές ώρες στη δουλειά και μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, τη μαμά του μπαμπά μου, η οποία ήταν πιστή γυναίκα και έτσι θυμάμαι κάθε μέρα καθόμασταν ώρες, μου έψαινε, μου διάβαζε από τη γραφή, λέγαμε ιστορίες από μέσα από τη γραφή, τις μάθαινα, τη ρώταγα, προσευχόμασταν και έτσι μεγάλωσα. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν έτσι όπως με ήθελε ο Κύριος στα παιδικά μου χρόνια. Αλλά προσπαθούσα και με τη βοήθεια της γιαγιάς μου, που με νοθετούσε και με δίδασκε, προχωρούσα. Μεγαλώνοντας, μπαίνοντας στη γυμνάσια όπως ακούστηκε και από τους γονείς μου, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Απομακρύνθηκα λίγο από τον Κύριο. Πήγαινα βέβαια εκκλησία, αλλά περπατούσα σε δύο δρόμους και αυτό δεν μου έκανε καθόλου καλό, γιατί δεν ήμουνα ούτε στον κόσμο, ούτε μέσα στην εκκλησία. Και αυτό με δίχαζε και ήταν με μεγαλύτερη δυσκολία. Θυμάμαι που κάποια στιγμή στη δεύτερη γυμνασίου είχα φτιάξει έτσι τη ζωή μου, που δεν υπολογίσα καθόλου τα αδέρφια και την εκκλησία. Είχα φίλους από τον κόσμο, έκανα παρές, έβγαινα βόλτες, όσο γινόταν, γιατί οι γονείς με περιόριζαν και καλά έκαναν. Και θυμάμαι ήταν έτσι η ζωή μου και προχωρούσα. Είχα πάντα τον έλεγχο του Κυρίου, σε ό,τι και να έκανα. Και θυμάμαι πως ό,τι και να γινόταν, ο Κύριος με σταμάταγε σε ένα σημείο, για να μην πέσω περισσότερο.
Θυμάμαι ότι γύρω στον 1,5 χρόνο έτσι κυλούσε η ζωή μου και είχα τη ζωή μου στον κόσμο. Όμως ο Κύριος ήρθε με τη χάρη του και γκρέμισε όλα αυτά που υπήρχαν. Ξαφνικά είδα ότι όλοι αυτοί στον κόσμο δεν με βοηθούσαν καθόλου. Όλες οι καταστάσεις που είχα χτίσει και υπήρχαν στη ζωή μου δεν με βοήθησαν, δεν με έκαναν χαρούμενη. Με έκαναν να έχω ένα κενό μέσα μου και να μην ξέρω από τι έλεγα αφού τα έχω όλα, γιατί τι μου λείπει. Και έτσι έκοψα τις μπορείς από τον κόσμο ξαφνικά, χωρίς να γίνει κάτι κακό, χωρίς τίποτα, απλά δεν με γέμιζαν. Τότε με μία αδερφή από τον χωραργό που κάναμε παρέα, έτσι συμφωνήσαμε μαζί να πηγαίνουμε στην Ελλάδα της Κηφισιάς στα Σάββατα. Εκεί ο Κύριος σιγά σιγά εργαζόταν τη ζωή μου, βέβαια δεν το καταλάβαινα. Τώρα το καταλαβαίνω πώς έκανε έργο ο Κύριος. Και εργαζόταν τη ζωή μου σιγά σιγά. Μέσα από τη θλίψη που είχα περάσει και την απογοήτευση από τον κόσμο, με έκανε έρθει πιο κοντά στον Κύριο για να προσεύχομαι. Θυμάμαι, ένιωθα ότι ήμουν μόνη μου. Δηλαδή δεν είχα φίλους και ούτε η οικογένειά μου με καταλάβαινε. Βέβαια είχα τις προσευχές των γονιών μου και των συγγενών μου και των αδερφών. Έτσι ζήταγα το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην εκκλησία που πήγαινε τις Παρασκευές και τα Σάββατα. Και θυμάμαι με μία Παρασκευή ήρθαν δύο κορίτσια, αδερφές, και μου λένε πάμε μπροστά στο Πνεύμα το Άγιο. Λέω εντάξει, δεν θα πάω μπροστά. Πάω λίγο εκεί αριστερά και θα το λάβω μόνη μου. Αλλά δεν ήταν αυτό το σχέδιο του Κυρίου. Ήρθε ο αδερφός ο Γιώργος και μου λέει να πάω μαζί μπροστά. Και θυμάμαι ότι δίστασα να πάω, αλλά ήξερα ότι ο Κύριος και ας μην μου έδινε το Πνεύμα το Άγιο, θα έκανα ένα βήμα πιο κοντά προς αυτόν. Προσευχήθηκα λοιπόν με τον αδερφό τον Γιώργο και έτσι με βοήθησε και ήρθε εκεί η χάρη του Κυρίου και έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάμαι ότι ήρθε με πολύ δύναμη και μου έδειξε μια όραση ο Κύριος. Έβλεπα δύο εικόνες, μία πάνω και μία κάτω. Δεν άκουγα κανέναν γύρω μου, ούτε καν αυτή την προσευχή που έλεγα εγώ. Δεν καταλάβαινα, αλλά έβλεπα δύο εικόνες. Πάνω ήταν ο Σταυρός του Χριστού, στο Γολγοθά, πολύ φωτισμένος. Και από κάτω έβλεπα τα χέρια του Κυρίου. Εγώ έβλεπα από την κάτω μεριά και ο Κύριος ήταν ψηλά και μου έλεγε έλα κοντά μου, έλα στην αγκαλιά μου. Εγώ πλησίαζα σιγά σιγά, θυμάμαι. Και έτσι όπως πλησίαζα, ξαφνικά έφτασα κοντά του και όταν έκλεισαν τα χέρια του, με αγκάλιασε σαν και έβλεπα τον εαυτό μου ότι ήμουν ένα μωρό στην αγκαλιά του, είχε κλείσει τα χέρια του. Και εκείνη την ώρα μου φύγει όλο το βάρος, ένιωσα γαλήνη, χαρά. Και έτσι ο Κύριος με βοήθησε πάρα πολύ. Έφυγε το βάρος που ένιωθα. Έφυγα από την εκκλησία και πέταγα. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία με τον Κύριο. Από τότε ο Κύριος μου μιλάει, με νοθετεί, με διδάσκει. Και προσπαθώ έτσι να είμαι κοντά του, με τη χάρη του. Τα σχέδιά σου που έχεις για το σχολείο, για τη ζωή σου. Εντάξει, κάνω σχέδια, αλλά δεν ξέρω τελικά τι θα αποφασίσει ο Κύριος για μένα. Σκέφτομαι πολλά πράγματα, αλλά ο Κύριος ξέρει. Θέλω απλά να είμαι κοντά του και αυτός να με διδάσκει και να με νοθετεί. Διονύση, ο Θεός σου έχει χαρίσει μια ωραία οικογένεια. Καλά λες ότι πρέπει να τον ευγνωμονείς νύχτα μέρα, γιατί ξέρεις, στη κοινωνία, στην εποχή που ζούμε, οι οικογένειες διαλύονται. Αλλά εδώ ο Θεός έρχεται και κάνει θαύματα. Αμήν. Και ενώ είσαστε ενωμένοι, σας ένωσε πιο πολύ. Ακόμα πιο πολύ. Και θα, έτσι θα σας ενώνει και θα πορεύεστε προς τον ουρανό, όπως είπες. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, φίλες και φίλοι. Αυτή την ώρα φτάσαμε στο τέλος με αυτή την ομολογία. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας με νέες ομολογίες πίστεως. Πώς ο Ιησούς Χριστός έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, ενώνει, χαρίζει, κάνει μεγάλες ανατροπές όπως είπαμε απόψε και πληρώνει το αιώνιο σχέδιο για τα θεάματα.